Καλημέρα κορίτσια. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το βίντεο που σας είχα πει την προηγούμενη φορά για τα tips και τέλος πάντων όλα αυτά περί αδυνατίσματος, γιατί φτάνει το καλοκαίρι και ήθελα να σας πω και πώς είχα αδυνατήσει πριν αρκετά χρόνια εγώ, δηλαδή να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου, αλλά και να σας βοηθήσω με γενικά tips πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή όλα αυτά που έχω όλα αυτά τα χρόνια καταλάβει και αφομοιώσει. Λοιπόν, θέλοντας να ξεκινήσω, εν τω μεταξύ είδα πολλά κορίτσια, τα πιο πολλά δηλαδή θέλανε 3 με 4 κιλά σαν εμένα, οπότε δεν θα είναι τόσο πρόβλημα, αλλά επειδή υπάρχουν και πιο πολλοί κόσμος που ήθελε πιο πολλά κιλά να χάσει, θα σας πω καταρχήν πώς έχασα εγώ κάποτε τα κιλά μου και πώς τα διατηρώ όλα αυτά τα χρόνια, που δεν ήταν το δύσκολο, γενικώς δύσκολο δεν ήταν τίποτα σε αυτό που έκανα. Να σας πω βέβαια ότι εγώ το 2006 ζήγιζα 78 και μισό. Λοιπόν, αν θέλετε, το πιστεύετε. Τώρα βέβαια πήρα πριν, προσπάθησα με την κάμερα να σας δείξω ακριβώς πώς είμαι, αλλά δεν τα πολύ κατάφερα, δεν ξέρω, δεν ήταν μικρό το δωμάτιο, δεν έπιανε καλά. Στο τέλος του βίντεο μένει θα σας βάλω έτσι ένα μικρό στιγμιότυπο, λίγο το πάνω κάτω πώς είμαι. Γενικώς, εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή και έχω και γνωστούς, ο αδελφός μου ας πούμε και όλοι αυτοί μου λένε μην αδυνατήσεις άλλο. Αλλά αυτά τα 3-4 κιλά τα έχω αποθυμένα από μικρή να τα χάσω, γιατί πάντα ήμουν 3-4 κιλά πάνω από το βάρος μου. Όταν πρωτοπέρασα το πανεπιστήμιο πάχυνα αρκετά. Και τέλος πάντων, θα το κάνω πάλι τεράστιο το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να σας πω εν πάση περιπτώσει ότι όταν είχα κάνει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή μέχρι taste and diet είχα κάνει, το οποίο ήταν το πιο. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Δηλαδή για όσους λατρεύετε το φαγητό, μην τυχόν και πάτε σε τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει χειρότερο. Είναι δηλαδή αηδία. Δεν τρως τίποτα. Όλα έχουν την ίδια γεύση. Γλυκό, φαγητό, πατάτες έχουν το ίδιο, την ίδια γεύση. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη μου, έτσι δεν ξέρω τώρα τον καθένα πώς το καταλαβαίνει τέλος πάντων. Είχα πάει επίσης σε διατροφολόγο, είχα πάει σε διαιτολόγο. Το βασικό μου μειονέκτημα ήταν ότι εγώ δεν τρώω κρέας. Τρώω πάρα πολύ λίγο κρέας και αυτό όταν θα έχει πέσει ο αιματοκρίτης μου στο δάπεδο. Δηλαδή, μόνο τότε τρώω κρέας. Και όταν λέμε τρώω κρέας, ένα πραγματάκι τόσο και πολύ είναι. Έτσι. Οπότε αυτό ήταν πρόβλημα. Γιατί όταν πήγαινα σε διαιτολόγο μου λέγε θα τρας το πρωί ένα κοτοπουλάκι, μετά το βράδυ μια σαλατούλα. Εγώ αυτά τα απεχθάνομαι. Όχι ότι δεν μου αρέσουν σαλάτες, τις λατρεύω τις σαλάτες. Απλώς δεν μπορώ αυτό το πρόγραμμα. Μ' αρέσει να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Λοιπόν, και έτσι κατά τύχη βρήκα τα Weight Watchers και ήθελα να δώσω μια προσπάθεια. Βέβαια, το άσχημο τι είναι τώρα. Βρήκα τη δίαιτα βέβαια και χάρηκα πάρα πολύ γιατί μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τώρα αυτό που έκανα. Έχουν κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή από τότε που πήγα εγώ, μετά από 4-5 μήνες κλείσανε. Είμαι καταστροφική. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που κλείσανε, γιατί πιστεύω ότι από όλα τα κέντρα δυνατήσματος που υπάρχουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό ήταν το πιο ωραίο. Γιατί δεν σε πίεζε, δηλαδή όταν πήγα εγώ εκεί τους λέω πόσο θα χάσω, πόσο γρήγορα θα το χάσω και μου λένε δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή πόσο θα χάσεις, εσύ πόσο δίνεις στον οργανισμό σου χρόνο να χάσει αυτά που έχεις πάρει αρκετά χρόνια. Δηλαδή όταν έχεις μαζέψει 3 χρόνων κιλά δεν μπορείς να τα χάσεις σε ένα μήνα και σε 2 μήνες, έτσι, πρέπει να κάνεις προσπάθεια γι' αυτό. Λοιπόν τώρα για να μην πάρω πολύ λόγο, τα πιο πολλά από αυτά που λέω θα τα κόψω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω να σας πω καταρχήν ότι βρήκα το πρόγραμμα που έκανα εγώ στο ίντερνετ, οπότε μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είχα ένα άγχος, λέω να τους πω ότι αδυνάτησε έτσι, αλλά πώς, δεν πρέπει να το δούνε. Οπότε θα σας βάλω κάτω το link από το ένα φόρουμ που βρήκα, λογικά μια κοπέλα το έχει και έχει περάσει μέσα όλο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τώρα του Weight Watchers τι ήτανε. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας θερμιδομετρητής πιο εύκολος, δηλαδή από το να μετράς θερμίδες, μετράς πόντους. Τι ήταν το ωραίο τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση. Μπορείς να τρως ό,τι υπάρχει στο σπίτι σου. Δεν θα πεις σήμερα θα μαγειρέψω, ας πούμε, κοτόπουλο βραστό ή σήμερα θα κάνω. Τι έχει φτιάξει η μαμά σου αν είσαι φοιτήτρια, τι θα φτιάξει για τα παιδιά σου αν είσαι παντρεμένη. Δεν ξέρω τώρα σε τι ηλικίες απευθύνομαι. Αλλά για όλους, ό,τι υπάρχει στο σπίτι. Περνάς από μια πιτσαρία και θες να φας, θα πάρεις να φας αυτό. Δεν θα μαγειρέψεις κάτι ειδικά για τη δίαιτα, γιατί δεν είναι δίαιτα. Είναι ένα παιχνίδι, ας το πούμε. Τώρα δεν σας αναλύω πάρα πολύ το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει μέσα στο φόρουμ αυτό που το βρήκα. Δηλαδή το έχω εγώ, απλώς για σας να το βρείτε. Οπότε δεν σας λέω πάρα πολλά γι' αυτό. Δηλαδή το θέμα τι είναι, ότι μετράς όλα αυτά που τρως και έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων. Ας πούμε, εγώ είχα 24 όταν πρωτοπήγα, τώρα έχω 23. Αυτά για να χάσεις βέβαια, έτσι, δεν είναι 23 πόντοι αν θες να συντηρηθείς, θα είναι λογικά είναι 2 πόντοι παραπάνω αν θες να συντηρηθείς. Το ωραίο λοιπόν σε όλη την υπόθεση ήταν ότι εγώ μπορούσα να τρώω ό,τι θέλω και επειδή είμαι πολύ άνθρωπος του γλυκού, δεν είμαι άνθρωπος της ποσότητας εγώ, είμαι άνθρωπος
που θέλω γενικώς να τσιμπολογάω. Δηλαδή δεν με νοιάζει να φάω ένα κιλό φαγητό, αλλά όταν μου έρθει και μου κάνει εδώ πέρα το κλικ ότι θέλω να φάω, θέλω να φάω. Ας είναι μικρό, αλλά, ή ας είναι ένα σοκολατάκι, δεν με πειράζει αν θα είναι ένα σοκολατάκι. Δηλαδή προτιμώ το μικρό σοκολατάκι από την ολόκληρη. Απλώς με αυτή τη δίαιτα κατάφερα και έτρωγα ό,τι ήθελα όταν το ήθελα. Δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα έτρωγα πίτσα, από την πρώτη εβδομάδα έτρωγα παγωτό, έφαγα τα πάντα. Και να σας πω ότι όσο προσπαθείτε, δηλαδή όταν θα μετρήσετε τους πόντους, θα σας γράψω το site από κάτω. Όταν θα μετρήσετε τους πόντους, ας πούμε, και σας βγουν 20, 23 ή 22, θα πείτε, πω, ωραία, θα τρώω 10, ας πούμε, ή θα τρώω 17 για να χάσω πιο γρήγορα. Μην το κάνετε αυτό, είναι λάθος. Είναι λάθος. Εγώ όταν πρωτοπήγα, εδώ μεταξύ να σας δείξω την καρτούλα που είχα όταν πήγαινα, βλέπετε έχει και ένα μπράβο εδώ πέρα, γιατί είχα χάσει το 10% του βάρους μου. Ξεκίνησα, για του λόγου του αληθές, ξεκίνησα 78,5, το βλέπετε. Λοιπόν, έφυγα από τα Weight Watchers και ήταν καλοκαίρι, δηλαδή ξεκίνησα Μάρτι και τελείωσα Ιούνιο, μάλλον δεν έχει ημερομηνία εδώ πέρα τώρα στο τελευταίο, βαριώτησα να μου το σφραγίσουνε, τέλος πάντων, δεν έχει ημερομηνία, αλλά τελείωσα 70,5 και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που πέρασε και δεν πήγαινα και δυστυχώς έκλεισαν τα Weight Watchers, έφτασα, θυμάμαι, τέλος καλοκαιριού είχα φτάσει στα 67, και μέχρι τα Χριστούγεννα είχα φτάσει στα 62. Για να φανταστείτε δηλαδή πόσο. Δηλαδή μου πήρε αρκετό καιρό να τα χάσω. Αν δείτε τώρα εδώ πέρα, τον πρώτο ξέρω εγώ καιρό έχανα ένα 300. Κάπου είναι εδώ πέρα. Το πρώτο έχασα ένα 300. Μετά έχασα 600. Μετά έχασα 800. Δεν έχανα πολλά γραμμάρια τη φορά. Και αυτό ήταν το καλό. Δηλαδή πήγαινα και τους έλεγα πού έχασα μόνο 300 γραμμάρια. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που έχανα 300 γραμμάρια. Και τους λέω, μα έκανα όλη αυτή τη διαδικασία όλη τη βδομάδα. Και μου λέγανε, γιατί κουράστηκες? Όχι, τους έλεγα. Πείνασες? Όχι, τους έλεγα. Και με βοήθησαν όλο αυτό. Εν τω μεταξύ ήταν ένα group therapy αυτό που κάναμε. Δηλαδή πηγαίναμε εκεί πέρα και συζητάγαμε με τις υπόλοιπες κυρίες ή κοπέλες ό,τι προβλήματα συναντήσαμε στην εβδομάδα, από ξέρω εγώ τι τρώγαμε, τι δεν τρώγαμε κτλ. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί όταν πρωτοπήγα, την πρώτη μέρα που πήγα, λέω: καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, θα φύγω. Θα περιμένω, λέω, να τελειώσουν, θα τις πω: εντάξει, έτσι πέρασε και θα φύγω. Και δηλαδή το σκέφτηκα πολύ άσχημο να μιλάω σε άλλους για το δικό μου πρόβλημα. Και όμως είναι τόσο. Δηλαδή σε βοηθάει και εσείς το αν θέλετε να ξεκινήσετε αυτή τη δίαιτα που έκανα εγώ. Και θέλετε να μου στέλνετε μηνύματα είτε από απορίες είτε να μου πείτε ξέρω εγώ Θένια, πιστεύεις να φάω αυτό ή να φάω το άλλο, ξέρω εγώ, θα σας απαντήσω, δηλαδή επειδή το έχω κάνει το πρόγραμμα και το κάνω όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, δηλαδή είμαι από το 2006 και τώρα έχουμε το 11 και αν έχω πάρει καμιά φορά ένα, δύο, τρία κιλά ας πούμε στη χειρότερη όταν κάνω τελείως αηδίες και μετά ξαναγυρνάω. Γιατί είναι καιρό το σώμα μου σε αυτή την κατάσταση, οπότε είναι η φυσική του αντίδραση να ξαναγυρίσει πίσω. Βλέπω ας πούμε άλλες κοπέλες που έχουν πάει σε διαιτολόγο, τα χάνουν για κάποιο καιρό και μετά τα ξαναπαίρνουν. Και τα ξαναπαίρνουν γιατί έχουν μπει στη διαδικασία ότι εγώ θα κάνω μια δίαιτα και μετά θα τελειώσω. Ο σκύλος μου. Περιμένετε. Ήθελα να σας πω λοιπόν, μάλλον σας έλεγα ότι όταν κάνεις μια δίαιτα, περιμένεις αυτό να τελειώσει για να ξαναμπείς στην κανονική σου, στο κανονικό σου πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα tip που πρέπει να ξέρετε για τις δίαιτες. Εάν κάνετε κάτι που δεν είναι τόσο επιβαρυντικό για τον οργανισμό, δηλαδή όπως είναι αυτή η δίαιτα που μπορώ να τρώω ό,τι θέλω αρκεί να μετράω, δεν υπάρχει επιστροφή. Επιστροφή, δηλαδή όποια μέρα θες μπορείς να τη χαλάσεις. Αλλά δεν βγαίνεις από κάποια δίαιτα και ξαναμπαίνεις. Είναι σαν να λες, εντάξει, σήμερα θα κάνω ό,τι θέλω του κεφαλιού μου, αλλά από αύριο θα ξαναμπω σε ένα σωστό πρόγραμμα. Που είναι καλό για τον οργανισμό μου. Δηλαδή είναι πρόγραμμα μένα, αλλά δεν είναι αυτό το στυλ πρόγραμμα. Θα φάω στις 5, μετά στις 7. Είναι αυτό το τρώω ό,τι θέλω αρκεί να μετράω. Επίσης να σας πω ότι καταρχήν τα γράφει μέσα στο site που θα σας δείξω. Ας πούμε για παράδειγμα, εγώ περπατάω πάρα πολύ. Περπατάω και λόγω του σκύλου που κάθεται εκεί αυτή τη στιγμή. Αλλά άμα γυρνάω την κάμερα θα ξεκάνει focus και θα το χάσουμε τώρα. Οπότε αφήστε τον σκύλο εκεί πέρα. Περπατάω λοιπόν και με το σκύλο πάρα πολύ. Αλλά περπατάω και στα ιδιαίτερα που πηγαίνω και σας έχω πει ότι είμαι μαθηματικός. Οπότε γενικώς περπατάω πάρα πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το σώμα. Να ξέρετε. Δηλαδή, καλό είναι να παρκάρετε το αυτοκίνητο λίγο πιο μακριά από το σπίτι και να περπατάτε για να φτάσετε. Ή αν μένετε σε κάποιο όροφο να ανεβαίνετε σκαλιά για να φτάσετε πιο. Δηλαδή να κάνετε κάποια άσκηση. Και να ξέρετε, καλό είναι ο οργανισμός σας όταν φτάνει. Όταν μετρήσετε τους σφιγμούς εδώ πέρα και φτάνει τους 96,
95-96, τότε ο οργανισμός σου από εκεί και πέρα καίει για μία ώρα μετά θερμίδες, να ξέρετε. Δηλαδή, αν κάνετε ένα ήπιο τρέξιμο γρήγορο ή ανέβετε στον έκτο όροφο, για παράδειγμα, που μένω, δεν ξέρω τώρα που μένετε, αν ανέβετε τέλος πάντων 4-5 φορές τις σκάλες ή αν περπατήσετε μισή ώρα μέχρι το βίντεο κλαμπ, όλα αυτά βοηθάνε στο να καίτε θερμίδες ενώ κάθεστε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, να προσπαθήσετε να κάπως να τα καταφέρετε, να βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας. Και γιατί κάνει καλό στην καρδιά, αλλά κάνει καλό στην υγεία πάνω απ' όλα. Δεν θέλω να σας πω τώρα. Δεν στεναχωριόμαστε αν χάνουμε λίγο. Εγώ σας έδειξα. Υπήρχαν φορές που έχανα 300 γραμμάρια. Ξέρετε τι είναι 300 γραμμάρια. Να λες, κάνω ας πούμε τώρα ένα πρόγραμμα για χάνω 300 γραμμάρια. 300 γραμμάρια, γιατί όταν τα έπαιρνες τόσο λίγο την εβδομάδα και δεν το παρατηρούσες. Τόσο πρέπει να χάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να διώξεις από πάνω σου κιλά εξαετίας ή εφταετίας ή τριετία ή και χρόνου να τα διώξεις μέσα σε ένα μήνα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό θέλει πολύ δουλειά στο μυαλό για να το καταλάβεις. Γιατί επίσης ένα άλλο καλό που έκανα, συμφιλιώθηκα με τη ζυγαριά. Και πρέπει να το κάνετε, πιστεύω. Δηλαδή την είδα σαν ένα όργανο επιστημονικό. Ανέβαινα πάνω για να δω χθες που έφαγα αυτά τα πράγματα. Αυτό βέβαια αφού τελείωσα τη διατροφή, δηλαδή εκεί που ήμουν λίγο στο μόνη μου. Ξέρετε, την ξεκινάς τη δίαιτα, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν περάσει περίπου ο χρόνος, και το μάτι σου έχει μάθει τις μερίδες να τις μετράει, αλλά και περίπου ξέρεις τι σε παχαίνει και τι δεν σε παχαίνει. Και αυτό το έμαθα με τη ζυγαριά. Αν συμφιλειωθείτε με τη ζυγαριά και καταφέρνετε και ανεβαίνετε τουλάχιστον 2 φορές ή 3 την εβδομάδα, εγώ ανεβαίνω κάθε μέρα. Έχω φτάσει στο άλλο άκρο. Αλλά δεν ανεβαίνω με άγχος. Δεν θα ανέβω και θα πω πω σήμερα πήρα ή πω πω. Αυτά ανεβαίνω και κοιτάω για να ξέρω τι βλακία έκανα χθες, ας πούμε. Όταν τρως, ενισχύεις τον μεταβολισμό σου και τον βοηθάς να καίει όλο και περισσότερο. Γενικώς μην αφήνετε τον οργανισμό σας να πεινάει. Και βέβαια να καταλάβετε πότε πεινάει ο οργανισμός. Γιατί εντάξει, μπορεί να πεινάμε κάθε 10 λεπτά. Πότε πραγματικά πεινάει ο οργανισμός σας. Έτσι. Δηλαδή, μην τον αφήνετε να φτάνει εκεί που λέμε λιμοκτονία. Δηλαδή, λέει πω, τώρα δεν έχω τίποτα, θα κάψω από τα έτοιμα. Δεν βοηθάει αυτό. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Πραγματικά, ρωτήστε με από κάτω ό,τι θέλετε. Αλλά ήθελα να το μοιραστώ αυτό με εσάς, ότι τέλος πάντων, αυτός για μένα ήταν ο καλύτερος τρόπος δίαιτας που υπάρχει. Πραγματικά. Γιατί δεν είναι δίαιτα. Είναι παιχνίδι. Για μένα ήταν παιχνίδι. Το πήρα έτσι. Σίγουρα στερήθηκα κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να πω. Έφαγα σίγουρα το παγωτό μου, αλλά δεν έφαγα τα 3 κυπελάκια που μπορεί να θέλω να φάω. Έτσι. Σίγουρα υπήρχαν δηλαδή και κάποιες στερήσεις, αλλά ήταν λίγες μπροστά σε όλα αυτά τα υπόλοιπα που είχα κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και το καλό, το αποτέλεσμα δηλαδή, σας το έδειξα κιόλας την ημερομηνία, έτσι την είδατε, ότι ξεκίνησα. Δεν φαίνεται καλά. 24 Μαρτίου λέει εδώ του 2006. Αλλά δεν φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, με πιστεύετε, εν πάση περιπτώσει. Τότε ξεκίνησα και είμαι ακόμα. Δηλαδή, έχασα πολλά περισσότερα από αυτά που λέει το χαρτί, γιατί κλείσανε όπως σας είπα και συνέχισα μόνη μου. Αλλά είμαι στα 62 εδώ και από το 2000. Ωραία, πείτε στα 62 που είμαι με 4 χρόνια και όχι 5. Αλλά 4 χρόνια. Τα οποία δεν έχω στερηθεί τίποτα, δηλαδή όταν σταμάτησα το πρόγραμμα, το σταμάτησα ουσιαστικά, είχα μάθει απ' έξω να κάνω κάποια πράγματα, δηλαδή λίγο μηχανικά. Δεν μέτραγα κάθε μέρα. Βέβαια, κοιτάξτε, όταν έπαιρνα 1 κιλό, 1,5 και έλεγα, όπα, κάτσε, κάπως ξέφυγα. Ξαναγύρναγα λίγο στο μέτρημα, στο όλο αυτό. Αλλά είναι 4 χρόνια τώρα που δεν μπορώ να πω ότι προσέχω ιδιαίτερα, δηλαδή τρώω όταν μου αρέσει κάτι θα το φάω. Αυτό που προσέχω είναι να μην τρώω βράδυ. Πολύ, το περπάτημά μου, θέλω να τα χάσω, έχω μπει στη διαδικασία, λέω αρκετά τα έχω, οπότε και αυτά να φύγουν. Οπότε και εμένα θα με βοηθήσετε να μου λέτε τι κάνατε και κατά πόσο τηρήσατε το πρόγραμμα και εγώ θα σας λέω τι έκανα για να σας βοηθήσω πιο πολύ. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, επειδή είναι πολύ άσχημο πρόβλημα αυτό και δεν είναι ο ρατσισμός τόσο των άλλων όταν έχεις κάποια κιλά παραπάνω. Δηλαδή θυμάμαι πήγαινα σε μαγαζί να αγοράσω ρούχα και σου έλεγε «Α, δεν έχουμε νούμερα για εσάς». Που είναι πάρα πολύ άσχημο να το κάνει κάποιος αυτό. Αλλά γενικώς όλος ο τρόπος ζωής και επειδή η εικόνα πλέον είναι από τα σημαντικά πράγματα, από το να σε αποδεχτούν σε μια δουλειά μέχρι το οτιδήποτε, πρέπει σιγά σιγά όσες έχετε παραπάνω κιλά και δεν σας το λέω ούτε με κακία ούτε με... επειδή είναι δύσκολο να το παραδεχτείς ότι έχεις παραπάνω κιλά και εγώ έτσι έκανα, δυσκολευόμουν να πω σιγά μην είμαι ξέρω εγώ 80 ή σιγά μην είμαι 78. Πρέπει σιγά σιγά να το πάρετε απόφαση. Τώρα δεν μιλάω σε αυτές που έχετε 5, 6, 7, άντε μέχρι και 10 κιλά, αλλά από εκεί και πάνω
Όσες έχετε λοιπόν παραπάνω από αυτά τα κιλά, πρέπει να καταλάβετε πρώτον ότι πρέπει να τα χάσετε για τον εαυτό σας, για την υγεία σας πάνω απ' όλα. Εγώ, ας πούμε, είχα χτυπήσει το γόνατό μου και είχα πρόβλημα και δεν το καταλάβαινα ότι αυτά τα 10 κιλά μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα στο γόνατό μου. Αλλά από τότε που τα χάσα δεν έχω κανένα πρόβλημα πια στο γόνατο. Που θα πεις 10 κιλά, τι, ούτε υπέρβαρη ήμουν ουσιαστικά, ούτε καν παχύσαρκη. Δηλαδή δεν ήμουν σε αυτό το κομμάτι και επειδή γυμνάζομαι πάρα πολλά χρόνια δεν μου φαινόταν καν ότι έχω τόσα κιλά. Αλλά όταν αρχίζεις και χάνεις, και εντωμεταξύ με αυτή τη δίαιτα χάνεις λίπος. Δεν χάνεις νερό που λέμε. Δηλαδή επειδή η ζυγαριά μου έχει και λίπος πάνω, το έβλεπα αυτό, έβλεπα να πέφτει. Δηλαδή μπορεί να πέφτει το λίπος πιο πολύ από τα γραμμάρια που έχανα. Και αυτό ήταν ενθαρρυντικό για μένα. Δηλαδή καταλάβαινα ότι αλλάζει το σώμα μου και δεν χάνω απλώς κιλά. Έτσι, γιατί οι κιλά είναι και τα κόκαλά μας, είναι και τα πάντα πάνω μας, έτσι. Το θέμα είναι να φύγει το λίπος, δηλαδή να αλλάξει το σώμα σου. Και με αυτή τη διαδικασία αυτό έγινε. Απλώς τον πρώτο καιρό που θα την κάνετε, προσπαθήστε να τρώτε τα λαχανικά, τα φρούτα, δηλαδή να αρχίσει λίγο το σώμα να δουλεύει καλύτερα και μετά ανοιχτείτε, κάντε λίγο και πλακίες στους πόντους μέσα όμως. Δηλαδή για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, να ξέρετε ότι αν αργήσω να σας απαντήσω δεν σημαίνει ότι δεν το κοίταξα, απλώς επειδή έρχονται πολλά mail δεν μπορώ κάθε λίγο να ανοίγω τον υπολογιστή. Τα βλέπω όμως, ακόμα και αν είμαι σε δουλειά ή αν είμαι κάπου, κοιτάω από το κινητό μου και βλέπω ότι έχουν έρθει mail, οπότε θέλω να σας βοηθήσω και επειδή εγώ βρήκα τη χρυσή τομή, ας πούμε, σε αυτό το θέμα, όσες έχετε πολλά κιλά, θα ήθελα πάρα πολύ να σας βοηθήσω. Τώρα, όσες έχετε 3-4 σαν εμένα, πιστεύω με αυτή τη μέθοδο είναι πάρα πολύ εύκολο να τα χάσετε. Δηλαδή, πιο πριν, θα τα έχουμε χάσει. Αλλά ό,τι χρειαστείτε και να μην ντρέπεστε. Δηλαδή, αν κάποια ίσως ντρέπεται να πει είμαι τόσα κιλά ή κτλ. Και θέλει κάποια βοήθεια από μένα, να μου στείλει εκεί πέρα που λέει message. Μην το γράψει από κάτω, αν ντρέπεται. Έτσι, γιατί το καταλαβαίνω και αυτό, είναι μέσα στο πακέτο. Οπότε, το πρώτο βήμα είναι να το συνειδητοποιήσετε εσείς ότι θέλετε να χάσετε και να μπείτε σε ένα πρόγραμμα. Και όταν το κάνετε, θα δείτε ότι θα νιώσετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πρέπει και κάποια στιγμή να κατανοήσουμε και εμένα μου αρέσουν και τα τσίτος μου αρέσουν και τα δρακουλίνια μου αρέσουν και όλα μου αρέσουν. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κατανοούμε ότι εντάξει, θα κάνεις την υπερβολή σου μία-δύο φορές, αλλά μετά πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα πάλι. Γιατί εκτός του ότι όλα αυτά είναι ενθυγίνα και είναι καλό δηλαδή να μην τα τρώμε, καλό είναι δηλαδή, να έχουμε ένα μπούσουλα, όπως το λένε, ένα σχέδιο δηλαδή και να λέμε όπνα μέχρι εδώ πρέπει να φάω, έτσι. Πήγαινα καλά μία εβδομάδα, ακόμα και αν είχα χάσει μόνο 300 γραμμάρια, στο τέλος της εβδομάδας έτρωγα την πίτσα και το ήθελα πάρα πολύ. Έτρωγα κρουασάν που έχει 6 πόντους. Το έτρωγα για πρωινό. Όσο αστείο και να φαίνεται, έκανα δίαιτα και έτρωγα ό,τι μου άρεσε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω, πραγματικά. Δηλαδή, αν έστω και μία από εσάς μπει στο πρόγραμμα και χάσει αυτά που έχει και της βγει χρήσιμο, εγώ θα θεωρήσω ότι έκανα κάτι καλό. Ελπίζω να σας βοηθήσει, δεν ξέρω, πραγματικά. Εμένα αυτό με βοήθησε και γι' αυτό σας το λέω. Και ό,τι απορίες έχετε μου τις γράφετε από κάτω. Όσες θέλετε κάτι πιο προσωπικό μου στέλνετε μήνυμα, έτσι τα ανοίγω όλα. Και αυτά, και θα χαρώ πραγματικά πάρα πολύ να μου πείτε ότι το ξεκινήσατε και ότι είστε χαρούμενες, ότι σας άρεσε εν πάση περιπτώσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτά και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα.